Να πω ότι το πρωί της Τετάρτης εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου θα πραγματοποιηθούν κάποια rapid test έξω από το Παγκρίτιο Στάδιο. Περισσότερα θα μας πει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας και κοινωνικής πολιτικής, ο κύριος Λάμπρος Βαμβακάς. Κύριε Βαμβακά, χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλους τους κριτικούς, με υγεία πάνω απ' όλα, και πιστεύω ότι έχονται καλύτερες μέρες για όλους μας στο νέο χρόνο. Να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες για αυτή τη διαδικασία της Τετάρτης. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, την Τετάρτη γίνεται και στο Ηράκλειο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, η πρώτη έλεγχη ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του COVID-19, τα λεγόμενα rapid test, μέσα από το αυτοκίνητο που γίνονται στο Ηράκλειο. Θα γίνουν στην περιοχή του Παγκριτίου Σταδίου, στο δυτικό πάρκι, με την είσοδο από το κολυμπητήριο, από τις 10 μέχρι τις 2. Είναι μια δράση που οργανώνεται από το ΝΕΟΔΗ, τις κινητές μονάδες που υπάρχουν στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, την 7η Ιουνική Περιφέρεια, μαζί με την Περιφέρεια Κρήτη, το Δήμο Ηρακλείου και την συμβολή, την σημαντική τη Τροχέα Ηρακλείου, που θα βοηθήσει την διοργάνωση αυτή τη εκδήλωση. Δηλαδή, όποιο πολίτη επιθυμεί, θα πάει στο Παγκρίτιο Στάδιο, θα ακολουθήσει τι οδηγίε μέσα από το αυτοκίνητό του, αρκεί να έχει μαζί του, κύριε Βαμβακά, αστυνομική ταυτότητα. Αστυνομική ταυτότητα ή ΑΜΚΑ και ένα κινητό που θα δώσει το αριθμό, στο οποίο κινητό θα ενημερωθεί τι επόμενε 2-3 ώρε για το αποτέλεσμα του τεστ rapid. Είναι σημαντική δράση, γιατί θα δούμε και στο Ηράκλειο, όπως έγινε και στα Χανιά, να σας θυμίσω πως έγινε ήδη στα Χανιά αυτή η δράση πριν από 15 μέρες, που τότε σε 600 άτομα είχαμε δύο θετικά κρούσματα, μόνο δύο θετικά δείγματα. Είστε αισιόδοξος για το αποτέλεσμα των rapid test του Ηρακλείου? Βλέποντας την τελευταίο διάστημα την επιδημιολογική εικόνα της Κρήτης και του Ηρακλείου, είμαι αισιόδοξος, όμως είναι μια ευκαιρία να έρθουν οι Ηρακλειώτες, να έρθουν να γίνουν τα τεστ, έτσι ώστε να γίνουν όσο πιο μαζικά τεστ γίνουν, να δουν πραγματικά αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Είναι έτσι, είναι πραγματικά. Γνωρίζετε, κύριε Βαμβακά, αν υπάρξει στρωματοποίηση των αποτελεσμάτων από τα συγκεκριμένα τεστ? Όχι. Είναι ένα τεστ, θα έρθει όποιος θέλει το αυτοκίνητο, θα ληφθεί τεστ ενοφαρυγγικό και θα βγει το αποτέλεσμα. Είναι για όλους που θέλουν να έρθουν να κάνουν ένα τυχαίο δείγμα. Όποιος επιθυμεί, έρχεται με το αυτοκίνητό του, θα ληφθεί το δείγμα, θα υπάρχουν 6 συνεργεία του ΕΟΔΗ, θα πάρουμε το δείγμα και θα βγει το αποτέλεσμα. Να δώσω εγώ το εξής στοιχείο, το τριήμερο των Χριστουγέννων, σε Παγκρίτιο επίπεδο είχαμε 5 μόλις κρούσματα, 2 στο Ηράκλειο, 2 στα Χανιά και 1 στο Λασίθι. Αυτό που μας είπατε πριν από λίγο, κύριε Βαμβακά. Και έχουμε και ένα σήμερα στην Κρήτη, από ό,τι βλέπω τώρα στην ενημέρωση. Ναι. Στην Κρήτη σήμερα πάλι έχουμε μόνο ένα κρούσμα. Είναι σημαντικό να πω εγώ ότι την τελευταία εβδομάδα που πέρασε είχαμε συνολικά στην Κρήτη 24 κρούσματα όλη τη βδομάδα που πέρασε την προηγούμενη. Από 21 μέχρι 27 την Κυριακή. Όταν την προηγούμενη είχαμε, την αμέσως προηγούμενη είχαμε 79 και τις προηγούμενες είχαμε 115 κρούσματα. Πού οφείλεται, κύριε Βαμβακά, αυτό? Πού οφείλεται? Γιατί εγώ βλέπω κόσμο στους δρόμους. Κοιτάξτε να δείτε, είδαμε κόσμο στους δρόμους τις τελευταίες μέρες των γιορτών, που βγήκε ο κόσμος και να ψωνίσει και να κάνει τη βόλτα του. Όμως σε ένα μεγάλο βαθμό όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε σε ένα μεγάλο βαθμό, πολύ μεγάλο βαθμό, ο κόσμος πειθάρχησε στα μέτρα και αυτό φάνηκε. Δηλαδή, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις του κόσμου, σε ένα μεγάλο βαθμό ο κόσμος τήρησε τα μέτρα, τήρησε τις αποστάσεις, τήρησε τα μέτρα υγιεινής και αυτό φάνηκε το αποτέλεσμα, που οφείλω να σας πω για μια ακόμα φορά ότι το τελευταίο 14ήμερο έχουμε βελτίωση 75% περίπου των κρουσμάτων στην Κρήτη σε σχέση με το προηγούμενο 14ήμερο. Αυτό έχει να κάνει με ότι σε ένα μεγάλο βαθμό με τη συμβολή όλων μας υπήρχαν ελάχιστες εξαιρέσεις. Υπήρχε μια πειθαρχία στα μέτρα. Ελπίζομαι και πιστεύομαι και μέσα στις γιορτές, και το τριήμερο που πέρασε και το άλλο τριήμερο που έρχεται, αυτή η πιο μεγάλη κινητικότητα να τηρούνται πάλι τα μέτρα και έτσι να μην έχουμε μια νέα έξαρση που πολλοί τη φοβούνται. Κύριε Βαμβακά, πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Τελευταία ερώτηση. Στο μέτωπο των εμβολιασμών, εξελίξεις σε επίπεδο Κρήτης? Σε επίπεδο Κρήτης περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Βλέπουμε και γνωρίζουμε ότι υπάρχει η προετοιμασία στα εμβολιαστικά κέντρα στα νοσοκομεία. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο και από την Υγειονομική Περιφέρεια. Είμαστε σίγουροι ότι την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν εμβολιασμοί και στην Κρήτη. Στα νοσοκομεία θα αρχίσουν από την αρχή για τους υγειονομικούς και τους ηλικιωμένους. Γιατί
Όπως είπατε και στην αρχή του ρεπορτάζ σας, εσείς της εκπομπής σας, είναι ότι καλύτερο μας ήρθε το χρόνο που πέρασε. Γιατί ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να ελέγχουμε την εξάπλωση της νόσου από τη στιγμή που υπάρχει κάποια άλλη θεραπεία. Και... οπότε είναι σημαντικό που ήρθαν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα τα εμβόλια, που άρχισε ο εμβολιασμός από χθες και πιστεύω ότι και στην Κρήτη την επόμενη εβδομάδα θα είναι, είμαστε έτοιμοι, είναι έτοιμοι οι γεωνομικές αρχές, έτσι ώστε να γίνει ο εμβολιασμός για τους κρητικούς. Κύριε Βαμβακά, διάστημα, βέβαια, εννοείται αυτό, για να προκύψουν συμπεράσματα. Βέβαια. Για να προκύψουν συμπεράσματα. Κύριε Βαμβακά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλές γιορτές και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές σε όλους και καλή χρονιά. Να είστε καλά.